Αυτό είναι το μαύρο βαν με το οποίο οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να απαγάγουν τον 14χρονο στον πύργο Ηλίας το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που πήγαινε στο φροντιστήριο. Η μητέρα του περιγράφει στον Αλφα τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 14χρονος. Σταμάτησε το βανάκι, του είπε να πάει μαζί του και ο μικρός είπε ότι θα μπει από μόνος του και μετά το έβαλε στα πόδια. Τους είπε πίσω του το παιδί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν που ήταν. Οι δράστες είπαν στον 14χρονο ότι τους είχε στείλει η μητέρα του για να τον μεταφέρουν στο σπίτι. Η ωριμότητά του, παρά το νεαρό της ηλικίας, αλλά και τα καλά αντανακλαστικά του, τον έσωσαν από απρόβλεπτες καταστάσεις. Το παιδί βρήκε καταφύγιο στο φροντιστήριο. Η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς Βούλγαρους, 19 και 23 ετών. Ειδοποίησε η δασκάλα την αστυνομία στο φροντιστήριο, Ειδοποίησε μόλις πήγε ταραγμένος ο μικρός και καταφύγει ειδοποίησε για μένα. Φώναξαν το παιδί σας στην αστυνομία, τους αναγνώρισε. Ναι. Δεν τους είχε ξαναδεί το παιδί σας στην περιοχή. Όχι. Ο 14χρονος βρίσκεται στο σπίτι του αναστατωμένος από την πρωτόγνωρη εμπειρία που βίωσε. Η μητέρα του δηλώνει ανακουφισμένη, αφού το παιδί της γλίτωσε τα χειρότερα. Βέβαια, δεν νιώθω ανακουφισμένη. Γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που δεν αντιδρούν αμέσως και μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο. Σε τι κατάσταση είναι το παιδί σας? Η ψυχολογία του δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ταραγμένο σήμερα. Μεγαλύτερη προσοχή πάνω απ' όλα τα παιδιά. Οι γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά τους. Αν δεν είναι πιο μικρά σε ηλικία, να φροντίσουν να γνωρίζουν τη διεύθυνσή τους. Οι δύο νεαροί Βούλγαροι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Αρνούνται την κατηγορία της απόπειρας απαγωγής. Δεν βρίσκονταν καν στο σημείο, δηλώνει ο δικηγόρος τους. Οι εντολείς μου βρίσκονταν όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας στην Αμαλιάδα, σε σπίτι το οποίο μισθώνουν. Έχουμε ήδη ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου και τα στίγματα των κυψελών της κινητής τηλεφωνίας, από τα οποία θα προκύψει ότι δεν υπάρχει φυσική παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων στο σημείο.